Μαριάννα, τι έχουμε, έχουμε κάτι. Όχι, περιμένουμε να έρθει ο αντικαταστάτης του εξαριστερών για να πάρουν απόφαση αν θα εξαιρεθεί ο εξαριστερών, που από μόνος του έπρεπε οικονομικά να έχει εξαιρεθεί να φύγει. Και περιμένουμε. Είναι η δίκη του αιώνα. Είναι η δίκη στην οποία δεν δικάζουμε εγώ, δικάζονται αυτοί. Αυτοί που με έφεραν εδώ. Η εγκληματική οργάνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η δίκη διακόπηκε για 7 Ιουνίου. Παραδόξως, ο εξαριστερών εφέτης, ο κ. Νικόλαος Ζαγοριανός, δεν δήλωσε από μόνος από εκεί, ενώ έχουμε προϊστορία. Τον είχα μηνύσει στην πρώτη δικαστική μάχη που είχα δώσει το 2007-2011, όταν ήταν δεύτερος ειδικός αναγκριτής στην εποχή της Ζήμενς. Πάλι στον ιδιωτικό χώρο. Ο κύριος Ζαγοριανός τότε είχε φυγεί από τη μήνυσή μου, είχε δηλώσει εποχή, είχε εκδοθεί βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Αθηνών, το οποίο δέχτηκε τη δήλωσή του, είχε φύγει την υπόθεση. Όλοι οι εντολείς μου είχαν απαλλαγεί με αμετάκλητες αποφάσεις των τριμελών ευθυνών κακουγημάτων. Δικαιώθηκα δηλαδή όταν κατηγόρησε τον κύριο Ζαγοριανό για ανυπόστατες κατηγορίες την περίοδο εκείνη. Εμένα ο κύριος Ανιδάς τότε, ο συγγενής του Πάου, τον οποίο επίσης είχα μηνύσει, με είχε προκαλέσει την ποινική δίωξη βάρος μου για κατεξακολούθηση, ψευδή καταμήνυση ανωτέρων και ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, και πάνω στο δεύτερο όροφο και πάλι στην απέναντι αίθουσα από την οποία δικάζουμε σήμερα, αθωώθηκα ομόφωνα από το Α τότε τριμελές εφετείο Αθηνών. Αθωώθηκα με όλους τους δικαστικούς λειτουργούς τότε εν ενεργεία. Το αίτημα εφόσον λοιπόν ο κ. Ζαγοριανός, πρέπει να σας πω ότι όπως έγραψα, όπως είπα και στο δικαστήριο, εξεπλάγει που μόνος του αυτονοήτως δεν είχε δηλώσει εποχή, γεγονός που εγείρει επιπλέον υπόνοιες μεροληψίας εμπάσχου μου. Πώς είναι τώρα δηλαδή να επιμένει, όταν είναι προφανές ότι δεν μπορεί να δικάσει ο δικαστής τον δικηγόρο που τον έχει μηνύσει. Όπα, πάει αυτό. Πρέπει να αγαπάτε τον Ζαγοριανό και το έχετε. Έχω το Ζαγοριανό, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται όλοι ότι δεν είναι δυνατόν να δικάζει σήμερα ένας δικαστής, έναν δικηγόρο σε προσωπική υπόθεση του δικηγόρου που τον έχει μηνύσει για κακουργηματική κατάξυση ουσίας. Επομένως, υπέβαλα εγώ έτσι εξαιρέσεως κατά του εφέτη. Εκλήθη ο αναπληρωτής για να συμμετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την αίτηση εξαιρέσεως. Εκεί αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα. Υπήρξε μία πρόταση του κ. Σπυλιόπουλου απορριπτική, αλλά έκανε ένα σφάλμα. Είπε ότι δεν υπήρχε αντίδραση τότε του κ. Ζαγοριανού στη μήνυσή μου. Αλλά βεβαίως υπήρξε αντίδραση. Ο κ. Ζαγοριανός είχε δηλώσει εποχή, βεβαιώνοντας ότι είχε φυγεί βαρύτατα από τη μήνυσή μου. Επομένως δεν είναι δυνατόν να με δικάζει σήμερα ένας άνθρωπος που είχε φυγεί από μένα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Και επομένως αποσύρθηκαν για πολλωστή φορά σήμερα, και όταν επέστρεψαν επιφυλάχθηκαν, διότι δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη, επιφυλάχθηκαν να αποφανθούν να δουν την νομολογία, γιατί ανέφερε ο πρόεδρος μια νομολογία, του αντέτεινα εγώ μια άλλη νομολογία, ξαναπήγανε πίσω και όταν γύρισαν το διέκοψαν για 7 Ιουνίου για να τη δουν καλύτερα. Πάντως το 7 Ιουνίου θα προηγηθούν δύο υποθέσεις που έχουν ήδη διακοπεί, και μετά θα αρχίσει η δίκη του αιώνα. Αυτό είναι το ευτύχημα και εκεί η μάχη μεγάλη, διότι εδώ βλέπετε έχετε το παράδοξο, ο εξαιρετικά επικίνδυνος κατά τον εισαγγελέα φετών οικονόμου, ο άνθρωπος που παρασύρει ανθρώπους στο θάνατο κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τότε που οργίαζαν τα κανάλια εναντίον μου, ο άνθρωπος τον οποίο πήρε πρωτοβουλία εξωθεσμική ο εισαγγελέας του Πάγου κατά δήλωση της Μαύρου, την οποία δεν αμφισβήτησε ο Πλιώτας στο εξώδικο που του έστειλα. Ένας Πλιώτας που θυμίζω ότι τον έχω αποκαλέσει δολοφόνο και δεν τόλμησε ούτε στο σύλλογο να με πάει. Ένας σύλλογος ο οποίος κατέριψε το ποινικό κατηγορητήριο με στην πειθαρχική δίωξη που μου ασκήθηκε. Επομένως εδώ σήμερα δικάζονται αυτοί και όχι εγώ. Γι' αυτό η αναβολή της 14 Ιανουαρίου, όταν εγώ ζήτησα μια διακοπή 5 ημερών εκ του νόμου λόγω του μοριακού αποτελέσματος, την ανέβαλα τότε για 4 μήνες, επιτρέποντας σε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο να συνεχίζει να παρασύρει ανθρώπους στο θάνατο. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν άφησαν κανένα εξαιρετικά επικίνδυνο να παρασύρει ανθρώπους στο θάνατο. Εξαιρετικά επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση, παύλα εγκληματική οργάνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή η δίκη εδώ θα γίνει και είναι μια δίκη στην οποία θα
ζωντανέψει η φρίκη του πρωτοκόλλου φανά στα νοσοκομεία. 150 μάρτυρες είναι μόνον οι ασθενείς που γλίδωσαν με δικές μου παρεμβάσεις και οι συγκινήσεις των νεκρών, στοιχεία από ιατρικούς φακέλους, στοιχεία από τις 25 νεκροτομές που έχουν γίνει, που για να τις πετύχω πάλεψα με όλο το δικαστικό σύστημα και την δικαστική υπηρεσία και τα νοσοκομεία που αντιδρούσαν λησαλέα, ενώ τι λέει η λογική, καθαρός ουρανός σας θα παίζει, φοβάται. Όφυλαν οι ίδιοι να επιδιώξουν νεκροτομές και τον ιό να γνωρίσουν και να αποδείξουν ότι στα νοσοκομεία τα κάνουν όλα καλά. Όμως, έφτιαξα αίμα για να γίνουν νεκροτομές, οι οποίες στις 10 περιπτώσεις απέδειξαν δολοφονίες. Αυτή η εβδομάδα ο Σωκράτης Τσαντήρης υπογράφει τις πρώτες δύο καταδίκες του Αττικών και του Τζανίου για τις δολοφονίες του Γιώργου Βαρασιά και του Κώστα Βραμίδη. Προχωράμε στην καταδίκη του πάλι του Αττικών για τον Μιχάλη Βραχάλη, που μπήκε με εταιρικά κολπώματα, το βάσαν COVID. Έγραψαν COVID, το βάλαν σε σακούλα για να γίνει νεκροτομή την 80η μέρα, γιατί αντιδρούσε η συνεργός της εγκληματικής οργάνωσης Πάπα Γεωργοπούλου στην νεκροτομή, αλλά την 80η μέρα και πάλι ο Θεός είναι μεγάλος και βρήκαμε την εταιρική νέκρωση και διώξαμε τον COVID για πολλωστή φορά. Ωραία, αυτά. Μπράβο. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο. Να έχεις τον ήλιο θέλω εδώ. Έλα. Νίκο Αντωνιάδη, είσαι το πρόσωπο της ημέρας στο δικαστικό ρεπορτάζ για το αρχείο πολιτισμού. Τι έχεις να πεις, πώς ήταν η ημέρα σήμερα? Σήμερα κρατήστε ως γεγονός ευχάριστο το ότι δεν ξεκίνησε. Ξεκίνησε πολλά πίσω μπρος του δικαστηρίου και αυτή τη στιγμή εκκρεμεί έτσι εξαιρέσεως κατά του εξαριστερών δικαστή, ο οποίος όφιλε από μόνος του να εξαιρεθεί γιατί τον είχα μιλήσει στο παρελθόν προσωπικά και πρώτα δικάζει λοιπόν δικαστής τον άνθρωπο που τον μίλησε και τον έθιξε όπως ο ίδιος είχε πει τότε. Είχαν τρεις φορές μέσα δικαστές, δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Ανέφερε μια νομολογία ο πρόεδρος, του αντέλεξα μια άλλη νομολογία. Την είχαν πάλι μέσα και γύρισα και είπαν ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Πρέπει να δούμε την νομολογία καλύτερα πράγματα. Και 7 Ιουνίου θα έχουμε την απόφαση καταρχήν για την έτσι εξαιρέσεως. Και προχωράμε βήμα-βήμα. Προχωράμε βήμα-βήμα να γκρεμίσουμε τη μεγαλύτερη απάτηση στο ελληνικό έθνος. Συγχαρητήρια, να σε καλά.